Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εκ των πραγμάτων και εξ οφίτσιο, θα έλεγα, εξαιτίας της δικαστικής μου ιδιότητας, θα προσπαθήσω να αναφερθώ στα συνδικάτα ως τρόπο, ως μορφή συλλογικής οργάνωσης της εργασίας και τη σχέση τους, όπως τουλάχιστον τη φαντάζομαι, ή όπως θα μπορούσε, θα έπρεπε να είναι, με την αριστερά και τη διακυβέρνηση. Νομίζω ότι χρειάζονται δύο αποσαφηνίσεις για το ζήτημα. Όταν μιλάμε για τα συνδικάτα, θα πρέπει να τα αντιλαμβανόμαστε ως ένα τμήμα, αυτό που είπα αρχικά, της συλλογικής, των συλλογικών μορφών οργάνωσης, των μορφών οργάνωσης και εκπροσώπησης της κοινωνίας, τα οποία, αναφέρθηκαν και στις προηγούμενες τοποθετήσεις, βρίσκονται σε κρίση. Μια δεύτερη διασαφήνιση που πρέπει να γίνει για αυτό το ζήτημα είναι ότι αυτή η κρίση, γιατί συνήθως είναι κάτι που μας διαφεύγει, επειδή βλέπουμε τα πολύ, πολύ κοντινό μας, πολύ μεγενθυμένα, ακριβώς επειδή είναι πολύ κοντά μας τα ζητήματα που αφορούν τα συνδικάτα, δεν είναι ένα ελληνικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που αφορά συνολικά τον κόσμο, όπως συγκροτείται κάτω από την ελευθεροδεύτερη ηγεμονία και την αξίωσή της να περάσει σε δεύτερο πλάνο τις συλλογικές μορφές οργάνωσης της εργασίας, να τις υποκαταστήσει από ισχυροποιημένες μορφές εκτελεστικής εξουσίας, οι οποίες θα είναι αυτονομημένες, και ταυτόχρονα από ανεξάρτητες μορφές, οι οποίες θα αναπαράγουν ένα υπόρρητα, υπενιχτικά, ένα ιδιαίτερο καθεστώς, ας το πούμε, αριστείας, με το οποίο, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν να διεξάγονται και να αντιμετωπίζονται ζητήματα που σε διαφορετική περίπτωση αντιμετωπιζόταν από τις συλλογικές μορφές οργάνωσης της κοινωνίας. Είναι ένα λοιπόν ευρωπαϊκό φαινόμενο και έχει να κάνει καταρχήν με τους τρόπους οργάνωσης και τις οικονομικές δομές, οι οποίες αναπτύσσονται στο πλαίσιο του νεοφιλελευθερισμού. Αναφέρομαι αποκλειστικά στο οικονομικό κομμάτι και στους τρόπους οργάνωσης εργασίας. Το τέλος, για παράδειγμα, της εργασίας, η οποία ξεκινάει 8, 7, 9 το πρωί και τελειώνει 4-5 το απόγευμα, ενός συγκεκριμένου ωραρίου, μια συγκεκριμένη και μόνιμη σχέση, η οποία ξεκινάει με την είσοδό σου σε ένα εργασιακό χώρο και τελειώνει με την έξοδό σου από τον ίδιο εργασιακό χώρο με τη σύνταξή σου, με μορφές εργασίας οι οποίες μπορεί να γίνονται απομακρυσμένα και χωρίς να υπάρχει επαφή με ανθρώπους του χώρου σου, της εργασίας σου, του κλάδου σου, που να μην έχεις τη δυνατότητα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά μόνο μέσω δυνητικών κοινοτήτων, να έχεις επαφή με τους ανθρώπους που βρίσκεσαι δίπλα σου, που βρίσκονται δίπλα σου και αντιμετωπίζουν τα ίδια ακριβώς προβλήματα. Αυτός ο κατακαιρματισμός, δηλαδή, των δυνάμεων της εργασίας, τον οποίο δεν μπορεί να παρακολουθήσει με την ίδια ταχύτητα και με την ίδια αποτελεσματικότητα οι οργανωμένες δυνάμεις της εργασίας. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, ας πούμε, για πώς υπάρχει μια δυναμία να τον αντιμετωπίσεις. Προσπαθούν να βρουν τρόπους έτσι ώστε τα συνδικάτα να οργανωθούν σε επίπεδο ομίλων. Ξέρετε ότι υπάρχουν συνδικάτα, σωματεία, τα οποία συγκροτούνται πάνω στο χώρο ενός εργοστασίου μιας επιχείρησης, αλλά δυσκολεύονται να συγκροτηθούν και να μπορέσουν να δημιουργήσουν σωματώσεις σε επίπεδο ομίλου. Ενώ ήδη έχει προχωρήσει η οικονομική, ας το πούμε, ισχύς, η οικονομική ελίτ σε τέτοιους είδους μορφές οργάνωσης, αντίθετα τα συνδικάτα δυσκολεύονται πάρα πολύ να το αντιμετωπίσουν. Ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο συνδέεται με το πρώτο και αφορά αυτή την επέλαση του νεοφιλελευθερισμού, που συνήθως τη βλέπουμε πολλές φορές και την αναπαράγουμε με ένα ξύλινο τρόπο, χωρίς, και αν συμπαραλαμβάνω και τον εαυτό μου, χωρίς να κατανοούμε το εύρος και την δυναμική της, είναι αυτή η βιοπολιτική αξίωση, η οποία προκύπτει από την ίδια τον τρόπο και τις μορφές οργάνωσης της εργασίας. Αυτός ο κατακαιρματισμός, ο οποίος δεν σου επιτρέπει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να αναζητούν νέους τρόπους, έστω νέους συλλογικούς τρόπους και μορφές οργάνωσης της εργασίας. Προφανώς αυτό αφορά συνολικά τον κόσμο, υπάρχει όμως και η ελληνική περίπτωση. Η ελληνική περίπτωση, η οποία έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, προφανώς ισχύουν όσα ανέφερα συνολικά για την κρίση των συνδικάτων ως μορφών συλλογικής οργάνωσης, έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, για τα οποία θα πρέπει να πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν. Θα πάμε λίγο πίσω στο παρελθόν για να μιλήσουμε για το ιδιότυπο κορπορατισμό, πάνω στον οποίο συγκροτήθηκε η σχέση των
συνδικάτων με την διακυβέρνηση, με την κοινωνία, ο οποίος στις εκφυλισμένες του μορφές αναπαρήγαγε τον εαυτό του μέσα από πελατειακά συστήματα διευθέτησης που πολύ σωστά ανέφερε ο Χριστόφορος και τα οποία ως επιβίωμα, ως αδράνεια, εξακολουθούν να αναπαράγουν τους ίδιους μηχανισμούς, ενώ οι πολιτικοί μηχανισμοί που τα εξέθρεψαν δεν δυνατούν πλέον, τα κομματικά υποκείμενα, τα πολιτικά υποκείμενα τα οποία συγκρούσαν δεν μπορούν πλέον να έχουν την ίδια απέρθηση, δυνατότητα απέρθηση στην κοινωνία. Αυτό ήδη δημιούργησε συνθήκες απαξίωσης από μεριά των εργαζομένων, από το μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων για την ίδια τη λειτουργία των συνδικάτων ως τέτοιων. Και προφανώς εξέθρεψε και φαινόμενα διαφθοράς, τα οποία συνέτειναν και αυτό στην απαξίωση. Υπάρχει όμως και μια συγκυριακή κατάσταση, μια συγκυριακή συνθήκη, η οποία επιτείνει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Και αυτό δεν είναι άλλο από το μνημόνιο. Και δεν είναι άλλο από το μνημόνιο ως μια ακραία εκδοχή των ελευθεροελεύθερων πολιτικών που αναφέραμε παραπάνω. Αναφέρθηκε σε μια τοποθέτηση, το μνημόνιο δεν είναι απλά ένα πρόγραμμα. Το μνημόνιο έχει μια αξίωση να αγκαλιάσει όλες τις πτυχές της κοινωνικής δραστηριότητας. Το επιδιώκει αυτό. Και ως τέτοιο είναι και ανελαστικό. Δεν επιτρέπει η κριτική των όρων του, η κριτική των αναφερομένων του. Ως εκ τούτου ακυρώνει με αυτόν τον τρόπο την έννοια της συγκρότησης των συνδικάτων ως μηχανισμών διαπραγμάτευσης, θα έλεγα ως μηχανισμών κινηματικής διαπραγμάτευσης. Όταν λοιπόν τα συνδικάτα δεν έχουν τη δυνατότητα να μπορούν να διαπραγματευτούν την ίδια την αξία της εργατικής δύναμης, αυτό δεν υπάρχουν καν συλλογικές συμβάσεις, έτσι. Φανταστείτε ότι αυτό ακόμη περισσότερο λειτουργεί με τρόπο έτσι ώστε να μειώνεται η επιρροή τους, να αυξάνεται η απαξίωσή τους, να μειώνεται η μαζικότητα και η συμμετοχή των εργαζομένων σε αυτά. Και το τρίτο αφορά την ίδια την κρίση του πολιτικού συστήματος. Εμείς τα συνδικάτα πολλές φορές, όταν μιλάμε για την κρίση του πολιτικού συστήματος, θεωρούμε ότι αφορά κάποιους άλλους. Θεωρούμε ότι αφορά το κομματικό φαινόμενο, το οποίο εξοντώθηκε, ας πούμε, μέσα στα διαθροχικά μνημόνια και δεν αφορά το ίδιο το σύστημα των συνδικάτων, το σύστημα αυτής της εκπροσώπησης, το οποίο και αυτό με τη σειρά του παρεσύρθη από αυτό το κύμα, τέλος πάντων, το οποίο άλλαξε συνολικά αντιλήψεις και δομές εντός της ελληνικής κοινωνίας. Ως εκ τούτου νομίζω ότι πρέπει να επαναδιαπραγματευτούμε. Καταρχήν θα έλεγα να συζητήσουμε εντός της αριστεράς, εντός του ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου, για τις σχέσεις τις οποίες θα πρέπει να έχουμε με τα συνδικάτα και το πώς αντιλαμβανόμαστε τα συνδικάτα. Και εδώ πρέπει να ξαναγυρίσουμε λίγο στο παρελθόν. Ή να μιλήσουμε και για το τώρα, για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα συνδικάτα. Υπάρχει μια, έχω την αίσθηση, κουβεντιάζοντας ή ακούγοντας, μια κατάσταση αμηχανίας έως χαοτική, ας πούμε, για το τι ακριβώς τα συνδικάτα. Υπήρχε μια κατάσταση, κυρίως στο παρελθόν, θα έλεγα, νομίζω ότι τίνει να αλλάξει, όπου ορθώς, θα έλεγα, αντιμετωπίζονταν τα συνδικάτα ως απομεινάρια του παρελθόντος, ως απομεινάρια της νεωτερικότητας, ως άχρηστα πολιτικά υποκείμενα ανίκανα να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, προκρινόταν μια κινηματική δράση, η οποία και αυτή προκρινόταν ή καθοριζόταν συγκεχημένα, χωρίς να ορίζεται. Υπήρχε μια αναμονή τέτοια ότι κάποια κινήματα τα οποία θα παράγονται από κάπου και τα οποία δεν θα έχουν τις κληρονομημένες, ας πούμε, αδυναμίες των συνδικάτων, δεν θα έχουν τις ιεραρχίες, τις νοοτροπίες, τους ανθρώπους τους, τις αντιαισθητικές και αντιτουριστικές πολλές φιγούρες τις οποίες έχουν οι συνδικαλιστές, τους απομεινάρια του παρελθόντος, δεν αυτό το αφισβητώ, θα μπορούσαν να επιλύσουν τα ζητήματα. Ως εκ τούτου απαξιώθηκε και μέσα στο κόμμα η ίδια λειτουργία των συνδικάτων. Εκχωρήθηκε σε κάποιους εντός του κόμματος, οι οποίοι θα αναλάβαν να κάνουν αυτή τη βρώμικη δουλειά και εμείς θα ασχοληθούμε με κάτι που είναι πολύ πιο σοβαρότερο, με τα κοινωνικά κινήματα κτλ. Χωρίς να θεωρώ ότι αυτά δεν έχουν την ίδια τους αξία. Αλλά δεν προσπαθήσαμε ποτέ να τα δούμε σε μια αμφίδρομη σχέση, όπου παράδειγμα τα συνδικάτα θα μπορούν να παίρνουν υπόψη τους ή να μπολιάζονται από τους τρόπους λειτουργίας, από τα ρεπερτόρια δράσης που μπορεί να έχουν τα κοινωνικά κινήματα. Έχω ένα παράδειγμα, ας πούμε, στον χώρο του δημοσίου. Στον χώρο του δημοσίου αντιμετωπίσαμε την περίφημη αξιολόγηση του Μητσοτάκη, όπου θα αποφασιζόταν το 15% εκ των προτέρων των εργαζομένων στο δημόσιο θα ήταν για τα σκουπίδια και άρα έτοιμη για απόλυση, με μια λογική πολιτικής ανυπακοής. Και είχε επιτυχία. Το 97% των εργαζομένων στο δημόσιο συμμετείχε σε αυτή.
Και ουσιαστικά ήταν ίσως η πιο μεγάλη νίκη εντός του μνημονίου και απέναντι στην κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου. Και αυτή έχει κατορθωθεί με έναν τρόπο τέτοιο. Υπάρχουν λοιπόν ζητήματα που πρέπει να τα βλέπουμε, αν θέλετε, με μεγαλύτερη διαλλακτικότητα στο πλαίσιο μιας συζήτησης που γίνεται για τη σχέση που πρέπει να έχουν τα συνδικάτα με τα κοινωνικά κινήματα και αντίστροφα. Υπάρχει μια δεύτερη κουβέντα που γίνεται εντός του κόμματος, η οποία δυστυχώς γίνεται τελευταία. Αυτή αντιμετωπίζει τα συνδικάτα με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται και πολλές φορές και με το ιδίωμα που αντιμετωπίζεται τον ελευθερισμό. Τα συνδικάτα είναι ένα κακό πράγμα. Τα συνδικάτα και οι συνδικαλιστές είναι άνθρωποι που είναι ξεπερασμένοι κτλ. Έχουν προνόμια υπερβολικά και με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει μια αντιμετώπιση τους. Ταυτόχρονα, δεν νομίζω ότι ποτέ δόθηκε η έμφαση εντός του κόμματος για την ανάγκη να εμφυσίσει στα μέλη του, στους ανθρώπους του, την ανάγκη συμμετοχής σε συνδικάτα. Παρουσιάζεται πολύ συχνά το φαινόμενο. Βλέπω διάφορους συντρόφους συνδικαλιστές εδώ που νομίζω μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Όπου άνθρωποι είναι δραστήριοι στις τοπικές οργανώσεις, σε ζητήματα που εγώ τα χαρακτηρίζω για την οικονομία της συζήτησης χαμηλής πολιτικής, δεν είναι τέτοια, για τα σκουπίδια, για τη γειτονιά, για το σχολείο, για δεν ξέρω τι, οι οποίοι όμως κρύβονται στους χώρους δουλειάς. Δεν τους ξέρουμε καν. Μου έχει τύχει περιστατικό που είναι δύο εργαζόμενοι στο ίδιο γραφείο, είναι μέλη του κόμματος και δεν το ξέρουν. Δεν αναρωτήθηκα, δεν μίλησαν ποτέ, ας πούμε, για αυτά τα ζητήματα. Γιατί οι χώροι δουλειάς, ξέρετε, είναι χώροι οι οποίοι είναι πολύ δύσκολοι και ο συνδικαλισμός είναι πολύ δύσκολος. Γιατί έχεις να αντιμετωπίσεις τον εργοδότη, έχεις να αντιμετωπίσεις την απόλυση, έχεις να αντιμετωπίσεις την τρομοκρατία, ακόμη και στο δημόσιο, τη μη εξέλιξή σου, το να σε μετακινούν από θέση σε θέση. Είναι μια πολεμική κατάσταση, ακόμη πιο πολεμική κατάσταση του να είσαι συνδικαλιστής. Και προκειμένου να μπούμε σε αυτή τη βάσανο, επιλέγουμε το να το βλέπουμε με μια απόσταση και ενίοτε να κάνουμε και κριτική σε αυτούς τους τύπους, ας πούμε, που βρίσκονται εκεί πέρα και λένε αυτά τα πράγματα που λένε και δεν τα κάνουν και σωστά και τέλος πάντων δεν γίνεται τα πράγματα όπως θα θέλαμε. Νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να μιλήσουμε για μια πολιτική γενικά για τους μαζικούς χώρους, η οποία είναι εκκρεμότητα. Για το πώς αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας, ας πούμε, στην τοπική αυτοδιοίκηση και πώς μπορούμε να αλλάξουμε αυτά τα δεδομένα. Ή πώς μπορούμε να παρέμβουμε αποτελεσματικά στους μαζικούς χώρους όπως είναι τα συνδικάτα. Και αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Πολλές βέβαια συζητήσεις δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής και πολλές συζητήσεις σκεπάστηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Να συμφωνήσουμε λοιπόν καταρχήν ότι θέλουμε ή τουλάχιστον θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση των συνδικάτων, θεωρούμε απαραίτητη τη σχέση της αριστεράς με τις συλλογικές μορφές οργάνωσης, ιδιαίτερα με τις συλλογικές μορφές οργάνωσης της εργασίας. Αν ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Έχω και εγώ πάρα πολλές αβεβαιότητες ή αμφιβολίες για το πώς λειτουργούν τα συνδικάτα, για το πώς θα έπρεπε να λειτουργούν, για το τι πρέπει να κάνουμε, αν θα πρέπει να είναι σε αυτού του τύπου τις δομές, με αυτές τις αυστηρές ιεραρχίες τις οποίες έχουν τώρα, με αυτόν τον τρόπο οργάνωσης, ο οποίος απηχεί 19ο αρχές 20ου τη δυνατότητα αντιμετώπισης των δυνάμεων του κεφαλαίου, αλλά αυτά πρέπει να τις συζητήσουμε. Και εκεί αυτή η συζήτηση και η δυνατότητα παρέμβαση μέσα στο κόμμα, είπε πάλι ο Χριστόφορος ότι εφόσον δεν υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες από κάτω ενδεχομένως, πρέπει να τις δούμε και μέσω να ξεκινήσει το κόμμα αυτή τη διαδικασία. Ταυτόχρονα, μια που βρισκόμαστε στην ευτυχή συγκυρία να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, πρέπει να δοθεί η δυνατότητα ή τουλάχιστον να συζητήσουμε παρεμβάσεις και στο πλαίσιο τη συζήτηση των εργασιακών, οι οποίες να συναντήσουν την κατεύθυνση του ελευθερισμού, που να δίνουν τη δυνατότητα σε συνδικάτα να ανθίσουν. Που προφανώς δεν μπορεί να γίνει συζήτηση για τα συνδικάτα, αν δεν γίνει επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων. Απ' την αρχή, όταν γινόταν η συζήτηση πριν τις εκλογές του Γενάρη, όχι του Σεπτέμβρη, έλεγα ότι ήταν για μένα πολύ μικρότερη σημασία η επαναφορά του μισθού στα 750 από την δυνατότητα των εργαζομένων να διαπραγματεύονται με ευνοϊκούς όρους για αυτούς το ποιος είναι ο μισθός τους. Αν λοιπόν δεν γίνει επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με τέτοιους όρους, όχι με όρους μια κάποιων υποτιθέμενων
ευρωπαϊκών καλών πρακτικών, οι οποίες πολλές φορές δεν είναι τόσο καλές, είναι μάλλον κακές πρακτικές, το πράγματα θα παραμείνουν δύσκολα. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να δοθεί ένα αντιπαράδειγμα, το οποίο ενδεχομένως θα μπορούσε να παίξει ρόλο και η κυβέρνηση σε αυτό, ένα αντιπαράδειγμα για τον τρόπο λειτουργίας των συνδικάτων, όπου θα αναδειχτούν μορφές οργάνωσης, περισσότερο δημοκρατικές, που να έχουν έμφυλα στοιχεία, για παράδειγμα, τα οποία λείπουν στον συνδικαλισμό. Που καμιά φορά λέμε με τον Άσο ότι οι συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι περίπου σαν καυσιμία, ας πούμε. Έτσι. Ή άλλα ζητήματα γενικώς που αφορούν τον εκδημοκρατισμό, τη λειτουργία, την ένταξη σε αυτό των επισφαλών, την ένταξη στα συνδικάτα των επισφαλών μορφών οργάνωσης. Είπε ο Νάσος στον ιδιωτικό τομέα είναι, στον πραγματικό ιδιωτικό τομέα είναι 30%, πιθανόν να είναι και πολύ λιγότερο η πυκνότητα η συνδικαλιστική. Είναι κόσμος ο οποίος εργάζεται ακόμη και στο δημόσιο, με τις επισφαλείς μορφές εργασίας, με τις συμβάσεις. Άλλο ένα ζήτημα τεράστιο που θα έπρεπε να δούμε εκεί πέρα, αλλά προφανώς δεν είναι θέμα αυτής της συζήτησης. Οι οποίοι βρίσκονται εκτός συνδικάτων. Και δεν μπορούν με κάποιο τρόπο να αποκτήσουν μια μορφή εκπροσώπησης. Να δούμε λοιπόν, τελειώνοντας όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά κυρίως και με αφορμή αυτή τη συζήτηση, με την οποία νιώθω ωραία που είμαι εδώ, και γίνεται αυτή η συζήτηση σε μια γεμάτη αίθουσα, γιατί ξέρετε, είχα ένα φόβο το τελευταίο διάστημα. Την οποιαδήποτε συζήτηση για τις αναγκαιότητες, για τα λάθη, για το τι πρέπει να κάνουμε, τη σκέπασε ένα πέπλο. Ένα πέπλο που πρόκρινε την αναγκαιότητα, και αυτό σωστά, της διαχείρισης μιας πολύ δύσκολης κατάστασης. Δεν πρέπει να επιτρέψουμε, έχω τη γνώμη, αυτό το πέπλο να γίνει σάβανο. Σάβανο της συζήτησης, σάβανο της αντιπαράθεσης, της κριτικής, που είναι νομίζω συστατικά στοιχεία του εγχειρήματος του πολιτικού μας υποκειμένου. Ευχαριστώ.